Καλώς όρισε στο φοβού των έλαφων, το 23ο παιχνίδι ενάντια στους Detroit Pistons είναι σε λίγες ώρες. Ας ξεκινήσουμε με την εικόνα στο 538. Όπως έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό, η Ανατολή είναι χωρισμένη στα 2. Οι Bucks αυτήν εδώ τη στιγμή βρίσκονται στην 6η θέση, γιατί έχουν πέσει οι Sixers. Πάνω από εμάς οι Wizards και οι Pistons, κάτω από εμάς οι Pacers και οι Sixers στη μάχη της 4ης θέσης. Τα παιχνίδια ανάμεσα σε αυτές τις 5 ομάδες έχουν μια μεγαλύτερη σημασία, γιατί είναι σαν να μετράνε οι νίκες για διπλές. Ένα από αυτά εδώ πέρα τα παιχνίδια είναι ενάντια στους Pistons, οι οποίοι έχουν λίγο καλύτερο projected record από εμάς. Αυτή τη στιγμή είναι σε 45 νίκες, εμείς είμαστε σε 43 νίκες ως το τέλος της χρονιάς. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι για να τους περάσουμε, να αποκτήσουμε ένα προβάδισμα στη μάχη της 4ης θέσης για την κανονική περίοδο στην Ανατολή. Οι Pistons, πάμε να περάσουμε στους Pistons. Ποιοι είναι οι Pistons? Είναι το τρίτο παιχνίδι ενάντια τους. Τους έχουμε ήδη μάθει σαν ομάδα, η ομάδα τους Stan Van Gundy. Ρεκόρ 14-9, τέταρτη στην Ανατολή. Έχουν πέσει κάπως από την τελευταία φορά που τους είχαμε βρει αντιμέτωπους. Δέκατη στην επίθεση, δέκατη στην άμυνα. Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι ο Bradley και ο Johnson έχουν αρνητικό offensive win share, δηλαδή περισσότερο συνεισφέρουν αμυντικά παρά επιθετικά. Επιθετικά έχουν αρνητικό contribution στην ομάδα τους. Contribution, πώς μεταφράζεται ελληνικά, κάποιος δεν θυμάμαι. Ο Hunter Drummond, ο Tobias Harris και ο Reggie Jackson είναι αυτοί που ξεχωρίζουν. Στο πρώτο παιχνίδι, το pick and roll του Jackson με τον Drummond δεν είχαμε απάντηση και χάσαμε αυτό το παιχνίδι στο Detroit για αυτόν τον πέρα τον λόγο. Στο δεύτερο παιχνίδι, η απάντηση ήρθε με τον ερχομό του Μπλέτσο. Ο Μπλέτσο κατάφερε αμυντικά να δώσει αυτό που έλειπε από το πρώτο παιχνίδι. 1-1 μέχρι στιγμής, αναμετρήσει ανάμεσα στους... Ποιος να είναι? Λες να είναι οι Clippers. Λες να είναι οι Clippers. Ξέρω, έχω άγχος. Για να δούμε. Φοβού τον έλεφον, λέγεται παρακαλώ. Μ' ακούτε? Εσείς? Ναι. Πείτε μου. Υπάρχει σταθερό? Σταθερό? Πού να υπάρχει? Στο σπίτι σας. Έχουμε, ναι. Πολύ ωραία. Και το κινητό είναι με σύνδεση ή με κάρτα? Με σύνδεση. Ωραία. Στον ΟΤΕ είναι? Ναι. Με 45 ευρώ μπορείτε να έρθείτε στη WIND και σταθερό και κινητό μαζί. Αυτό... Το σταθερό θα είχε... Το είναι συμβόλαιο τώρα που λέτε? Ναι. Μάλιστα. Πληρώνετε λιγότερα αυτή τη στιγμή? Δεν νομίζω τόσο πολύ θέμα κόστους. Εμείς, τι να πω, ήμασταν εκεί... Εμείς βασικά rebound θέλουμε. Τώρα αυτό με τον DeAndre Jordan... Ξέρω, εσείς από Clippers φαίνεται, έτσι? Δεν ακούω τι λέτε. Για τον DeAndre Jordan από Clippers φαίνεται. Δεν ξέρω, ίσως και με τον... Εσείς με ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούω. Ναι, για τον DeAndre Jordan λένε. Και δεν τι ξέρω, λένε, ίσως... τι είναι αυτός? Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Για συμβόλαιο. Ναι. Πρέπει, θέλετε να το δώσετε, είναι το επόμενο σχόλιο είναι player option. Οπότε να έρθουν σε μια συμφωνία για ανταλλαγή. Ωραία, εσείς στον ΟΤΕ έχετε κλείσει το συμβόλαιό σας? Έχει περάσει το χρονικό διάστημα? Εμείς το θέλουμε σίγουρα. Απλά δεν ξέρω εσείς αν μπορείτε να συμφωνήσετε για Ντελαβεντόβα, Τελέτοβιτς και έναν ρούκι. Θέλω να μου πείτε λίγο το σταθερό σας, συναλλαγή... να δω αν υπάρχει δίκτυο αρχικά. Η συναλλαγή δεν είναι, ναι. Σταθερό, τώρα, χθες το βάλετε στη διαφήμιση, είναι 0,90. 0,90 είναι το σταθερό σας? Ναι, ξεκίνησα χθες. Είναι 47 δαχμές στα 15 δευτερόλεπτα. Γράψτε αν μπορείτε, 0,90,34, το νούμερο του Γιάννη δηλαδή. Γράφετε. Ναι. Μετά είναι το νούμερο του Χένσον, το νούμερο του Μίτλτον, το νούμερο του Μπρόγκτον. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ο Μπλέτσο έχει μονοψήφιο και δεν τον έβαλα μέσα. Είναι το τέτοιο. Δεν είναι καλά κάνετε, ναι. Μπορούμε δεν να κάνουμε την ανταλλαγή όμως. Πείτε μου για την ανταλλαγή, έχω κόσμο που περιμένει. Όχι. Γιατί όχι? Δεν γίνεται. Μα, γιατί δεν μπορώ να σου πει να τον κάνετε τον Μπλέτσο για άλλο ένα χρόνο. Γιατί με κοροϊδεύετε.
τον Διάντρε Τζόρνταν, γιατί τον θέλετε. Δεν σας κοροϊδεύω, τον θέλουμε, έχουμε πρόβλημα στα rebound. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Με ενδεχόμενο πακέτο με τον Μήλος. Ένα πακέτο, άμα θέλετε, και με τον Μήλος να σας δώσουμε σχεδόν όλη την ομάδα. Να σας πω, θέλετε να σας δώσω τον υπευθυνόμενο, μιλήσατε. Ναι, ναι, άμα, εγώ για την ανταλλαγή αυτή, ναι, θέλεις, ναι, ναι. Είναι, δεν είναι ο μάνατζερ, φαντάζομαι, έτσι. Θα μου το δώσετε. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Για συμβούλιο. Είναι αυτό του DeAndre Jordan που υποχρεώμαστε. Έχω μιλήσει με τον Μπέλα. Ενδιαφερόμαστε για τον DeAndre Jordan. Ενδεχομένως και με πακέτο. Ναι, αυτό μου λέτε τι είναι. Ο DeAndre Jordan είναι All Star Center. Τώρα με τους Clippers. Εσείς είστε Clippers, έτσι. Είμαστε σε διαφορετική σελίδα από ό,τι καταλαβαίνω. Αν ήμουν εκτός ωραρίου, μια χαρά να το συζητάγαμε. Αλλά δυστυχώς είμαστε σε διαφορετική σελίδα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Μα θέλουμε κάποιον να παίξει rebound. Τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι, δεν μπορώ να σας δώσω τώρα ούτε τον Middleton ούτε τον Brogdon. Μην βάλετε τώρα σε τέτοια διαδικασία. Τον Thornton θέλετε? Ναι, ναι, το κλείσε. Αυτά, εγώ προσπάθησα για τον Jordan. Δυστυχώς, δεν ξέρω. Για το σημερινό παιχνίδι έχουμε άσχημα νέα για τον Σπάγκο μας. Ο Πάγκος μας δεν έχει τον Jason Terry, ο οποίος τραυματίστηκε στη γάμπα. Ανάλογο τραυματισμό είχε και ο Μονρό πριν γίνει ανταλλαγή. Δεν νομίζω κάτι τέτοιο σημαίνει και εδώ. Οπότε, δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά τον Πάγκο. Το θετικό είναι ότι ούτε οι Pistons έχουν Πάγκο. Να δούμε, πολλά θα κρυθούν στους πόντους που θα πετύχει ο Thon Maker. Αν πετύχει πόντους, δεν πιστεύω να μείνει άποντος για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Και γενικά, στην κούραση, είναι κουρασμένοι από το προηγούμενο παιχνίδι οι παίχτες, κυρίως ο Γιάννης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ κρίσιμο το παιχνίδι. Θα δούμε 50-50. Με το 50-50 που λέω εγώ αυτήν τη στιγμή διαφωνεί μαζί μου το 538, μας δίνει εμάς πλεονέκτημα 66%. Μακάρι, μακάρι να κερδίσουμε. 50-50 είναι το μάτς. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Φοβού τον έλεγχο. We'll be right back.